είχες κάποια σχέση. Λοιπόν, πρώτον, δεν πιστεύω ότι είναι ο συγκεκριμένος. Σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί έχω το λες αυτό? Έχω μιλήσει μαζί του. Ναι. Όχι τώρα. Καθαρίζω αυτό. Έχω μιλήσει μαζί του πριν γίνει σύλληψη. Και δεν ήθελε καμία ανάμειξη. Καμία. Δηλαδή, δεν το πιστεύω ότι είναι ο ίδιος. Ίσως κάποιος πήρε και είπε ότι είναι εκείνος, έτσι. Δεν το ξέρω. Ούτε θα κατηγορήσω κάποιον. Εγώ πιστεύω μέσα μου ότι δεν είναι ο ίδιος το συγκεκριμένο άτομο. Όταν ο Μάνος έφυγε με την Ήριδα από το σπίτι, εγώ του είχα πει, είχαμε μια συζήτηση τέλος πάντων, και του είχα πει ότι μην ξαναγυρίσεις, μην έχεις ελπίδες τέλος πάντων, γιατί εγώ θα προχωρήσω. Άρα εσύ ήθελες να φύγει ο Μάνος? Ναι, μου είχε απαντήσει ότι, και μάλιστα τα μηνύματα αυτά τα έχω, απλά δεν έχω το κινητό μου για να αποδεικνύω αυτά που λέω, ότι προχώρησε. Εύχομαι να βρεις τον καλύτερο, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και να είναι καλύτερος από μένα και όλα, τέλος πάντων μια κουβέντα που είχαμε. Και ο ίδιος δηλαδή σου είπε προχώρα τη ζωή σου. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό εσύ είχες αυτή τη σχέση μετά. Δεν ήταν σχέση. Με το παιδί αυτό είχα βρεθεί μία φορά και αυτό ήταν όλο. Είχαμε κάποια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, γιατί εγώ είχα τα παιδιά μου και εκείνος τέλος πάντων ό,τι έχει, δεν θέλω να επεκταθώ. Είχαμε μία κουβέντα ανά δεύτερη-τρίτη μέρα. Ένα ενδιαφέρον από εδώ, ένα ενδιαφέρον από εκεί. Βρεθήκαμε μία φορά, αυτό είναι όλο. Ο Μάνος, μετά αφού σου είπε προχώρα τη ζωή σου και τα λοιπά, αυτό, πώς αντέδρασε στην είδηση αυτή ότι υπάρχει ένας καινούριος άντρας στη ζωή σου? Όταν το επιβεβαίωσα κι εγώ, έφυγε από το σπίτι. Είχε φύγει το μωράκι μας από τη ζωή και μετά από το που επιβεβαιώθηκε έφυγε από το σπίτι. Άρα δεν έφυγε επειδή έμαθε γι' αυτό? Όχι. Γιατί έφυγε? Για δικούς του λόγους. Γιατί ο ίδιος περιγράφει ότι εκείνη τη μέρα που έφυγε από το σπίτι έγινε ένα σκηνικό πάρα πολύ έντονο, στο οποίο έμαθε κάτι, αυτό είπε στη συνέντευξη. Μετά την Πέμπα έγινε αυτό. Μάλιστα. Άρα δεν έμαθε κάτι την ημέρα αυτή που έφυγε από το σπίτι με την Πέμπα. Είχε μάθει, δεν το είχα επιβεβαιώσει εγώ. Α, δεν το επιβεβαίωσες. Μετά την Πέμπα. Μάλιστα. Την αρχή μπορεί να έφυγε τους δικούς του λόγους, γιατί προφανώς δεν ήθελε να μου το πει εμένα, ξέρει. Προφάστηκε δικούς του λόγους, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τώρα τα πράγματα. Αυτό έχει γίνει. Δεν ήξερα από πιο πριν, ήθελε να φύγει, μετά που έγινε αυτό με το μωρό, το συζητήσαμε. Έγινε και ο τσακωμός που λέγαμε τότε, που έχω πει και εγώ, που έχει πει και εκείνος, και έφυγε οριστικά μετά. Είχε ξαναγυρίσει και έφυγε πάλι οριστικά. Αυτό πότε έγινε ακριβώς? Η Δήμητρα βγήκε στην εκπομπή, μας είπε ότι έφυγε από το σπίτι εκείνο το απόγευμα, ενώ ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε είπε ότι έφυγε 3-4 μέρες, νομίζω και στην κατάθεση. Έφυγε, έχει φύγει 2 μέρες πριν, έτσι. Ξαναγύρισε τη μέρα της Μπέμπας, που έγινε αυτό με την Πέμπα, και μετά έκατσε περίπου μια εβδομάδα και έφυγε. Και μετά ξαναγύρισε, αφού μπήκε η Τζορτζίνα στην εντατική, περίπου 10 μέρες και για το παιδί που συζητήσαμε και είπαμε ότι πρέπει να είμαστε για το παιδί κτλ. Μετά το θάνατο της Ήριδας, η Τζορτζίνα, γιατί δεν τον ήθελε το Μάνο? Γιατί και ο ίδιος περιγράφει αυτό, ότι το παιδί είχε μια αντίδραση. Εντάξει, εγώ δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ, γιατί ακούστηκε και αυτό. Απλά η Τζορτζίνα είδε αυτό το τσακωμό. Όταν της είπα όμως ότι στο Καραμανδάνι ότι πρέπει να μιλήσεις με τον μπαμπά κτλ, είχε δεχτεί. Και τον είχα καλέσει κιόλας στο τηλέφωνο, με είχε ευχαριστήσει κιόλας μέσω μηνύματος που του έδωσε την Τζορτζίνα να μιλήσει. Και γενικά μετά την Κυριακή της ανακοπής της Τζορτζίνας είχε έρθει και καθόντουσαν και παρέα. Ναι, αλλά εσένα τι σου είπε το παιδί, γιατί δεν τον ήθελε? Λόγω του καυγά? Δεν μου είχε πει. Δεν το συζήτησε αυτό, δεν ήθελα να την επιβαρύνω άλλο. Δεν το είχαμε συζητήσει. Ναι. Ήταν ήδη επιβαρημένη η ψυχολογία της από το θάνατο της Ειριδούλας και την. Ναι, δεν ήταν καλά το παιδί, προφανώς. Δεν ήθελα να αφήσω τις μέρες και θα το συζητάμε, γιατί εγώ την ήξερα. Η Τζορτζίνα ήταν, είναι στο χαρακτήρα του Μάνου. Δηλαδή, πάνω στα νεύρα τους, δεν τους συζητάς. Μετά μπορείς να συζητήσεις. Αυτό το σημείωμα που είχε κυκλοφορήσει ότι είχε γράψει η Τζορτζίνα ισχύει, που το πέταξε μετά στον κάδο, ότι εγώ θα φύγω, μαμά με ψάξεις? Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Α, δεν το έχεις δει? Όχι. Ένα σημείωμα έχω βρει εγώ με τα 3 κιλάκια, το οποίο το έχω δείξει και στο Μάνο. Ναι. Ο Μάνος αυτό που λέει ότι έχει ένα απειλητικό μήνυμα από σένα, Ρούλα.
Ναι. Πάνω στο τότε που είχαμε τσακωθεί, του είχα στείλει κι εγώ ένα μήνυμα. Θα σε καταστρέψω, τον έβριζα έτσι και λέω. Είχα αντιδράσει κι εγώ άσχημα τότε, γιατί μου φαινόταν λίγο αδικία όλο αυτό. Ότι ναι, μεν σε χωρίζω, αλλά όταν θα προχωρήσει, φταίς. Ναι. Αυτό, τα κριτική. Εσένα σου παραδέχτηκε την καινούργια του σχέση. Την τωρινή. Ναι. Προσωπικά εμένα μέχρι και τη μέρα της σύλληψης οριότανε ότι δεν υπάρχει. Ότι είναι απλά μια φίλη. Σημείο που.